Στέφανε, συγχαρητήρια για το έπαθλο ACS MVP of the Month. Έκανε τρία εξαιρετικά παιχνίδια μέσα στον Οκτώβριο. Με ειδική αναφορά στις assist, είσαι πρώτος στο πρωτάθλημα με 9 assist μέσο όρο. Ενώ στους πόντους με 13,3 είσαι επίσης πολύ ψηλά. Γενικά, πες μας πρώτα απ' όλα, η πρώτη μας ερώτηση είναι πώς κρίνεις εσύ τη δική σου πορεία τον πρώτο μήνα του πρωταθλήματος της ΟΠΑΠ Basket League και πώς αξιολογείς τη δική σου παρουσία στο παρκέ. Καταρχήν, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Κατά δεύτερον, η δική μου απόδοση φέτος νιώθω να είμαι πιο έμπειρος από πέρσι και να έχω περισσότερα ηγετικούς ρόλους στην ομάδα, που αυτό δόθηκε από την αρχή της σεζόν, από τον προπονητή και από τη διοίκηση της ομάδας. Εγώ παίρνω την ευκαιρία από τα μαγιά. Περίμενα αυτή τη στιγμή που η ομάδα θα στηθεί εισαγωγικά πάνω μου. Και δίνω τον καλύτερο μου με αυτό σε κάθε παιχνίδι, με πρώτο σκοπό να κερδίζει η ομάδα. Ναι. Και η δική μου απόδοση έρχεται σε δεύτερο, σε δεύτερη φάση. Παίζει σε ένα μεγάλο σωματείο της Κύπρου, ο Απόλλωνας είναι μια τεράστια ομάδα, όπου στον μπάσκετ οι επιτυχίες μπορούμε να πούμε ότι είναι δυσανάλογα μικρότερες από το εκτόπισμα της ομάδας. Εσύ νιώθεις καθόλου την πίεση να φέρεις επιτέλους εκείνο το πρωτάθλημα στη Λεμεσό στον Απόλλωνα και γενικά πόσο έτοιμος είσαι να ηγηθείς αυτής της ομάδας? Μέχρι στιγμής βρισκόμουν στο ένα από τα δύο κύπελλα που έχει η ομάδα στην ιστορία της, αλλά χωρίς να έχω ρόλο στην ομάδα, ήμουν απλά ένα μικρό παιδί για την προπόνηση τέλος πάντων. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα όπως είπες και εσύ, με πολύ κόσμο, που αυτό από μόνο του είναι μεγάλο βάρος για όποιον είναι στην ομάδα, στο σωματείο του Απόλλωνα. Είναι μέσα στους στόχους μου να πάρω ένα τίτλο, ειδικά ως αρχηγός του Απόλλωνα, και να κάνω τους υποστηριχτές μας χαρούμενους, παρόλο που τα τελευταία χρόνια το γήπεδο είναι σχετικά άδειο. Αυτό δεν παίζει, υπάρχουν πολλοί ρόλοι για αυτόν τον λόγο. Ελπίζουμε να τους φέρουμε στο γήπεδο φέτος με την καλή μας παρουσία και σιγά σιγά να επιστρέψει ο κόσμος του Απόλλωνα, γιατί χωρίς τον κόσμο του δεν είναι μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Είμαστε απλά ένα σωματείο. Πώς βλέπεις τις φετινές πιθανότητες του Απόλλωνα? Έχετε ξεκινήσει με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Είσαστε μαζί με τον Κεραυνό οι μόνες αίτητες ομάδες του πρωτάθλημα. Εσύ θεωρείς ότι είσαστε έτοιμοι για να κάνετε το βήμα μέχρι τέλους? Ακόμη δεν έχουμε πετύχει κάτι. Σχετικά το πρόγραμμα μαζί ήταν βατό, με Παραλίμνη, Ομόνια και Πάφο. Χωρίς να υποτιμώ κάποια από τις τρεις ομάδες, ήταν πολύ δύσκολα και τα τρία παιχνίδια. Απλά το πρόγραμμα μας από εδώ και να πάει, έχουμε ΑΕΚ, Κεραυνό, από ΕΛΑΕΛ. Ναι. Που όπως καταλαβαίνετε, μόνο από τα ονόματα φαίνεται πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα. Είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το 3-0 δεν είναι τυχαίο και θα είμαστε εκεί μέχρι το τέλος της σεζόν. Η δική σου στόχη στην καριέρα τι είναι, τι θέλεις να πετύχεις εσύ μπασκετικά? Μίλησες για το πρωτάθλημα στον Απόλλων, αλλά γενικότερα και στο πιο μακροπρόθεσμο, τι έχεις στο μυαλό? Εντάξει, αλήθεια δεν σκέφτομαι το μέλλον προς το παρόν. Προς το παρόν είμαι χαρούμενος εκεί που είμαι. Όπως πολλοί γνωρίζουν, ήδη δουλεύω, έχω και δουλειά, οπότε ας το πούμε δεν είμαι full time καλαθοσφαιριστής. Όμως, αν δοθεί μια μεγαλύτερη προσφορά στο μέλλον, τότε και εγώ μπορεί να αλλάξω τις ιδέες μου γιατί... Θα ήθελες να ακόμα και να δοκιμάσεις κάποια στιγμή να παίξεις εξωτερικό? Σίγουρα, από μικρός θα ήθελα να παίξω στο εξωτερικό. Αν έρθει μια πρόταση κοντά, θα τη σκεφτώ πολύ λογικά και θα αποφασίσω. Ναι. Η εθνική ομάδα φέτος του ΣΑΜΚΕ δεν μπόρεσε να επαναλάβει την επιτυχία του 2017, όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο. Είχαμε όμως κάποιες καλές εμφανίσεις στα προκριματικά που παίξαμε στα παράθυρα. Πλέον εσύ μαζί με κάποια άλλα παιδιά της δικής σου ηλικίας ηγείστε αυτής της νέας προσπάθειας. Πώς βλέπεις το νέο βήμα, τη νέα σελίδα της Εθνικής Κύπρου με το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και πού θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα? Το μόνο σίγουρο με την πιο χαμηλό όρο ηλικίας παίζουμε πιο θεαματικό μπάσκετ. Πιο γρήγορο, πιο μοντέρνο. Αυτό ελπίζω να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην εθνική που το χρειαζόμαστε και εκεί. Είμαστε μια νέα ομάδα, όπως είπες. Έχει γίνει ολοκληρωτική ανανέωση που την περιμέναμε τόσα χρόνια.
Πιστεύω υπάρχει πολύ ταλέντο στην ομάδα. Πολλοί παίχτες που μπορούν να κρατήσουν την ομάδα σε ψηλά επίπεδα. Το δείξαμε σε κάποια παιχνίδια στα προκριματικά, ιδίως με τη Σλοβακία, που πολλοί μας περίμεναν ότι απλά θα πάμε για να παρουσιαστούμε στα παιχνίδια, ενώ εμείς τα χτυπήσαμε για τα δύο. Και ελπίζουμε τα επόμενα παιχνίδια στο Φεβράρι να είμαστε ακόμη καλύτεροι, ακόμη πιο έμπειροι, ακόμη πιο σκληροί σαν ομάδα που μας χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια. Και να επιτέλους να πάρουμε και εμείς μια νίκη, ώστε έτσι να πάρουμε την αυτοεπίθεση που είναι αναγκαία. Μια τελευταία ερώτηση. Είπαμε ότι είσαι πρώτος της ασίστ στο πρωτάθλημα. Έχεις το ίδιο μικρό όνομα με τον Στεφ Κάρι, παίζει στο NBA, που επίσης είναι αρκετά καλός της ασίστ. Μαθαίνω όμως ότι το παρατσούκλι σου είναι κάτι άλλο. Ναι, με φωνάζουν στην ομάδα ο Άρωμαν. Αυτό βγήκε από εμένα βασικά, εγώ το ξεκίνησα. Από ό,τι φαίνεται είναι πιασάρικο. Το βέλος. Το βέλος. Ναι. Και όποτε σκοράρω ένα εντυπωσιακό τρίποντο, μου αρέσει να... Mm-hmm. να το ρίχνω στον αέρα. Ωραία. Στέφανε.